και ας μου επιτραπεί στην εκφωνήτρια να έχω μια αντίρρηση, είπε ότι είναι εδώ τάδε, ο τάδε, χειροκοτήματα από το ΣΥΡΙΖΑ, τα λοιπά. Είναι εδώ ο ελληνικό λαό. Είναι εδώ όλοι οι οποίοι θέλουν να αντισταθούν. Είναι εδώ οι Έλληνε τη αντίσταση. Είναι εδώ αυτοί που υψώνουν το λάβαρο τη ιδεολογία τη αντίσταση. Όχι μονάχα τη διατήρηση του ιερού αυτού χώρου. Εσείς είσαστε. Και από το πλήθος που βρίσκεται εδώ, από τον τρόπο που ως τώρα έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα την εκδήλωση. Γνωρίζω καλά και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε όλους να δώσουμε τον μεγάλο όρκο. Ορκιζόμαστε σε όλους που θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να δεδηλωθεί αυτός ο χώρος και θα πάρουμε και τον υπόλοιπο, θα αγωνιστούμε για να διατηρηθεί πάντα η ψωμένη, η σημαία της αντίστασης. από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μου ειδοποίησαν πριν από έρθω στη συγκέντρωση και τα τηλεφωνήματα που πήρα, μην νομίζετε ότι είναι μονάχα οι παρόντες εδώ. Είναι και άλλοι που λείπουν, αλλά είναι παρόντος. Να καταλάβουν σήμερα σε αυτό το χώρο είναι παρόν όλος ο ελληνικός λαός που δεν θα επιτρέψει να βεβηλωθεί ο χώρος, που δεν θα επιτρέψει να παραγραφεί η ιστορία μας. Με την ελπίδα ότι, δεν χρειάζεται να το πω, αλλά το λέω, με την ελπίδα ότι θα τηρήσουμε τον όρκο μας, σας αφήνω και εύχομαι όλα να πάνε καλά και θα πάνε καλά. Το σκοπετήριο δεν πολίτε. Είναι χώρος αντιφασιστικής μνήμης και Και τώρα θα μιλήσει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτική ομάδας, σύντροφος Αλέξης Τσίπρας. Γεια Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολίτες της Κεσαριανής, τόπος και λαός δίχως μνήμη και ιστορία είναι τόπος και λαός δίχως μέλλον. Και επειδή αυτοί που μας κυβερνούν αποφάσισαν να καταστρέψουν το παρόν, εμείς δεν θα τους αφήσουμε να μας υποθηκεύσουν το μέλλον. Είμαστε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό τόπο, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, στον τόπο που την πρωτομαγιά του 44 200 αγωνιστές εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής. Και επειδή έχει σημασία να θυμόμαστε την ιστορία, το είπε ο Μανώλης πριν, έχει σημασία να θυμόμαστε ότι πρόκειται, πρόκειται για πολιτικούς κρατούμενους, της δικτατορίας του μεταξά. Πολιτικούς κρατούμενους για την ιδεολογία τους. Επειδή αγωνιζόντουσαν για μια άλλη κοινωνία, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, πιο δημοκρατική. Ήταν 200 αγωνιστές της ελευθερίας, κοινωνικοί αγωνιστές, 200 κομμουνιστές που παραδόθηκαν από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου στα στρατεύματα της κατοχής. Έτσι για να θυμούμαστε κάτι που συχνά στις μέρες μας λέγεται ότι το κράτος έχει συνέχεια. Πολιτικοί κρατούμενοι λοιπόν που παραδόθηκαν στα δεσμά και στον θάνατο γιατί, γιατί ήταν επικίνδυνοι για την ναζιστική τάξη πραγμάτων. Ήρωες οι οποίοι προσέφεραν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε ελεύθερα και που πέθαναν ηρωικά, πρωτοφωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η ελευθερία». Ε, λοιπόν, αυτό, αυτή ακριβώς τη θυσία θέλουν σήμερα να σβήσουν από τη μνήμη του ελληνικού λαού. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που κάποιοι επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη. Το μετεμφυλιακό κράτος θέλησε να κάνει το ίδιο. Ο λαός της, Κεσαριανής όμως και η αριστερά έδωσαν μάχες για να κρατήσουν τη μνήμη ζωντανή. Δώσαμε μάχες για να μην αλλοιωθεί ο χώρος, να αποδοθεί στον κόσμο, να στηθεί αυτό εδώ το μνημείο της εθνικής αντίστασης. Γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με όλες τις άλλες πρωτεύουσες χωρών της Ευρώπης που οι λαοί τους αντιστάθηκαν στον ναζισμό, η Αθήνα έχει αυτό το θλιβερό μειονέκτημα. Δεν έχει άλλο μνημείο αντίστασης απέναντι στον ναζισμό. Ίσως γιατί έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε η μόνη χώρα που αμέσως μετά την απελευθέρωση δεν κατάφερε να συγκροτήσει το ελεύθερο κράτος πάνω στη μνήμη και πάνω στη σύγκληση όλων των διαφορετικών απόψεων, ενάντια όμως στον ναζισμό, αλλά ζήσαμε τον εμφύλιο πόλεμο και το μετεμφελιακό κράτος, την μυσαλλοδοξίας, του μίσους και του διχασμού. Ο λαός της Κεσαριανής, όλες οι γενιές, ενωμένε από τους βετεράνους αγωνιστές του ΕΑΜΕΛΑΣ μέχρι τα παιδιά των σχολιών, αντιμετώπισαν πολλές φορές με δακρυγόνα, με απειλές, με δικαστήρια. Αντιμετώπισαν πολλές φορές την επιδίωξη να σβηστεί η μνήμη και να πάρουν πίσω αυτόν τον τόπο, τον τόπο θυσίας από τον λαό της Κεσαριανής. Υπερασπίστηκε όμως ο λαός της Κεσαριανής αυτόν τον τόπο αποτελεσματικά. Και σήμερα είμαστε εδώ για μια ακόμη φορά για να δηλώσουμε με δυνατή και αποφασιστική φωνή το σκοπευτήριο της Κεσαριανής είναι κομμάτι της ιστορίας του λαού μας. Δεν ανήκει ούτε στην αριστερά ούτε στη δεξιά. Ανήκει στο σύνολο του λαού μας. Είναι εθνικό μνημείο και θα το υπερασπιστούμε. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεπουληθεί αυτός ο συμβολικός τόπος. Δεν θα επιτρέψουμε να σβηστεί η ιστορική μνήμη μιας από τις κορυφαίες σελίδες που έχουν γραφτεί σε αυτόν τον τόπο της εθνικής μας αντίστασης. Πώς όμως να χαρακτηρίσει κανείς μια κυβέρνηση που βάζει ενοικιαστήριο στη Μακρόνησο και πολιτήριο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Ο Μανώλης πριν είπε ότι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Εγώ θα έλεγα ότι το μόνο που έχουν είναι σκοπό να ακολουθήσουν πιστά το μνημονιακό σχέδιο και ακριβώς επειδή θέλουν να ακολουθήσουν πιστά το μνημονιακό σχέδιο επιχειρούν να διχάσουν το λαό μας. Οι ηρωικότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του τόπου ούτε πολλούνται ούτε ενοικιάζονται. Μόνο κληροδοτούνται στις επόμενες γενιές. Κληροδοτούνται μαζί με το μήνυμα της αντίστασης και της αξιοπρέπειας. Αν όμω ο στόχο τη κυβέρνηση είναι να σβήσει την ιστορική μνήμη, πρέπει να ξέρουν να του ειδοποιήσουμε εμεί σήμερα εδώ από αυτή τη συγκέντρωση του λαού τη Κεσαριανής να το ξέρουν προκαταβολικά ότι αυτή τη μάχη την έχουν από χέρι χαμένη. Α το γνωρίζουν αυτό καλά και εκεί στο εκτροφείο των σκανδάλων που λέγεται τα ΤΑΙΠΕΔ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου αρνήθηκε να μας δώσει ακόμα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Συνεδριάζουμε...